κάνει σταδιακή έκπτωση της νόησης και της αντίληψης ενός ασθενούς. Αυτές οι αυτοπροσωπογραφίες είναι βαλυμένες στο χρονική σειρά. Ήταν ένα εκείνος στις δύσκολες στιγμές του. Προσθέει και προτρέπει όλους τους συναπόφευκτους ή μη να βοηθήσουν για να διατηρήσουμε και αυτό το χώρο για να μπορέσει να προσφέρει πολιτισμό και υπηρεσίες στο πυριακό λαό που το έχει ιδιαίτερα αυτό το καιρό μεγάλη ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ και παραδίδω το λόγο στους ομιλητές συντονιστές και τους υπόλοιπους επιστήμονες για την κοινωνία. Καλώς το βράδυ. Καλησπέρα για μένα. Είμαι ο Κώστας Κωνσταντίνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αθλητών της Ομοσπονδίου. Και εγώ με τη σειρά να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ και να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για το Σύνδεσμο και την Ομοσπονδία, το Τελικό Ψυχιατρικό Κέντρο και το Ψυχιατρικό Κέντρο της Πειραιά επέλεξε τον συγκεκριμένο χώρο και συνδυολογικά και ουσιαστικά για την επιστημονική ημερίδα ενημέρωσης του κοινού. Γιατί πραγματικά το Αλσχάιμερ είναι μια αρρώστια η οποία δεν επιλέγει κοινωνικές τάξεις, δεν επιλέγει τμήματα συγκεκριμένα του πληθυσμού με βάση την οικονομική του κατάσταση. Είναι μια αρρώστια που δεν κάνει διακρίσεις. Το μεγάλο όμως πρόβλημα σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης είναι κατά πόσο υπάρχουν φορείς οι οποίοι παρά τις φορείς προσφέρουν πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό έργο και αυτοί οι φορείς πρέπει να διατηρηθούν, πρέπει να ενισχυθούν γιατί ακριβώς προσφέρουν πολλαπλάσια από αυτό από το οποίο θα έλεγα εντός εισαγωγικών κοστίζουν. Σε μια ιδιαίτερη ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όπου ο εκπαιδευτισμός είναι πολυτέλεια, έχω τη χαρά να αποδείξω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει πάρα πολύ έργο, χρόνο και προσπάθεια, όχι μόνο στην έρευνα, αλλά και στην προσφορά μέσα από τον εκπαιδευτισμό σε όλες αυτές τις κατηγορίες ηλικιακές και κοινωνικές, οι οποίες πλήττονται από το Αλτσχάιμερ και από πολλές άλλες ασθένειες που θα μπορούσαμε καλύτερα να τις χαρακτηρίσουμε ασθένειες της ηλικίας. Δίνω λοιπόν το λόγο πολλής καθυστέρησης στον Νίκο Κεμέλιο. Ο Νίκος Οδέγγελης είναι απόφοιτος του 70, είναι απόφοιτος Ιωνικού Σχολής και σήμερα ουσιαστικά προσωπεί το εθελοντικό διαθέτω. Εισαγωγικές εξετάσεις υπηρετώντας όλοι μας το θεσμό της αριστείας. Τα 30 χρόνια αλέψαμε όλοι, οι προηγούμενες γενιές και αυτές. Είναι ένα μικρό παράδειγμα που δείχνει ότι όταν υπηρετείς ένα όραμα, στη δική μας περίπτωση είναι η αριστεία, δεν πρέπει να το καταλήξεις. Πρέπει να το αναδεικνύεις και βέβαια να επιβραβεύεις τα αποτελέσματά του. Και γι' αυτό, σε αυτό το σημείο που είμαι στο στάδιο των βραβεύσεων της εκδήλωσης, τις βραβεύσεις τα βραβεία θα αποδίδει ο κύριος Γιώργος Κυδωνιάτης, Κυδωνάκης, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ερευνών. Θα ξεκινήσουμε με την πρόταση του κ. Κοτσόπουλου, ο οποίος υπήρξε πρώτος διευθυντής της Ευρωπαιδαγωγικής Υπηρεσίας και Ελλάδος του 1983-1995 και είχαμε την ευκαιρία να το ακούσουμε.
Η δεύτερη υπεράβληση είναι η υπεράβληση της ελληνικής ψευδογενειακής εταιρείας για τη συμβολή της στη δομή και λειτουργία του εθελοντικού ιατρείου Αλτσχάιμερ Πειραιά. Από τον Μαρίο θα παραλάβει ο γραμματέας της εταιρείας, αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής ο κ. Ζωρός Πολίτης, διευθυντής της μονάδας ψυχογενειακής στο Ελληνίδη Νοσοκομείο. Των γιατρών του κόσμου στο πέραμα, με παρότρινα να ξεκινήσω και εγώ
προσπάθεια για την τρίτη ηλικία καινούργια του Αλσχάιμερ και όπως βλέπετε το 90% Καλούμαστε λοιπόν σήμερα και συγκρότερα να αντιμετωπίσουμε νέες παθολογίες. Σχολικό εκπομπισμό, οδηγία. Καλούμαστε όμως να αντιμετωπίσουμε και παλιές παθολογίες που είπα να κάνουμε έναν καινούργιο τρόπο βέβαια. Φόβο, ανασφάλεια, αποκλεισμό, διακοπές, φίτηση, τρομοφτώχειας. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε οικογένειες και θεσμούς που καταραίουν και αδυνατούν να εμπεριέξουν συνηθισμένες κοινωνικές συμπεριφορές. Σχολεία σε κρίση, οικογένειες σε κρίση. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σχολικές αρνήσεις. Μιχάλη, εκεί στο πόσα παιδιά επιβιώνουν αδυναμία να πάνε σχολείο. Άρνησης συναισθηματικής αυτοτηρίας. Να αντιμετωπίζουμε πράγματα που όλο και πιο πολύ μας θυμίζουν αυτό που φανταζόμαστε πως είναι αυτό το μακρινό 73, θα μας πει ο κ. Κοτσόπουλος, έτσι. Η φτώχεια μάλλον παρακάμπτει μαζί με τη φτώχεια και μια σειρά από παθολογίες που έτσι αντιμετωπίζεται εκεί του μακρινού περίοδο. Όλο και συγκεκριμένα. Ο γεράς ο πληθυσμός και βλέπετε μια τεράστια αύξηση από τα 17 εκατομμύρια το 2012. Το report της αντίστοιχης εταιρείας έδωσε το τρομακτικό ποσό των 23 δισεκατομμυρίων λιρών με 800.000 άτομα να ζουν με αυτό τον εφιάλτη. Το φάσμα της άνοιας μπερδεύει και τους ειδικούς, μπερδεύει και τους συγγενείς, μας μπερδεύει όλους και γι' αυτό πολλές φορές καθυστερεί η διάγνωση και ακόμα περισσότερο καθυστερεί η αποδοχή της νόσου από τους συγγενείς και αυτό συνεπάγεται κατά κάποιον τρόπο μεγάλη επιβράδυνση της έναρξης της θεραπείας. Εκείνο που μας μπερδεύει είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο που λέγεται, όπως είδατε και πριν, η ήπια γνωστική ή η ήπια αναλυτική διαταραχή. Αυτή η συνηθέστατα μπορεί να εξελιχθεί σε νόσο Αλτσχάιμερ, μπορεί και όχι. Εκεί είναι η παρέμβαση η δικιά μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο, ούτως ώστε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε τα γνώσεις 30 μάζουσες επιχειρήσεις, το 1990, σήμερα φυτοζωούν γύρω στις 430. Τι είναι λοιπόν η κρίση για μας, αφού ήδη στο μεταξύ μας τη βιώνουμε οικονομικά για 20 χρόνια, είναι κάτι πιο στον πολιτισμό, είναι μια διαρκής κρίση, μια αναγκαία συνθήκη, θα λέγαμε, για την πολιτιστική ανάπτυξη, και όλα από την εποχή του Αριστοτέλη αρχίζουν μια ανακάλυψη, μια απορία και ένα θαυμασμό και από εκεί και πέρα είναι η γνώση. Είναι από το ταξίδι στην Ιθάκη του Καβάφη, κάτι το οποίο δεν πρέπει να τελειώσει ποτέ. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι ενός πολύ γνωστού καθηγητή της σεμιωτικής, του Ουμπέρτο Έκο, όλοι μας έχουν διαβάσει κάποια από τα σημαντικά του πονήματα και νομίζω τα έθεσε πάρα πολύ ωραία. Είναι ουσιαστικά μια κρίση αξιών. Γιατί τόσο δώρος λοιπόν για την όσο αξιών.